Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενος διότι τολμάτε να χτυπήσετε ανδρικά κάστρα. Είστε οι μόνοι και οι πρώτοι που δηλώσατε υποψηφιότητα για τη Δημαρχία. Μάλιστα. Πέστε μου λιγάκι. Αλλά βεβαίως ναι. Τολμήσα πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Τολμήσατε πολλές φορές, το ξέρω. Αυτό ναι. Είναι ένα εγχείρημα, ένα τόλμα το οποίο προκάλεσε αίσθηση, φαντάζομαι, στην κοινωνία της Πάφου. Όχι γιατί κατεβήκατε από τον ουρανό, είναι γνωστή η παρουσία σας και η παρέμβαση σας στα κοινά της πόλης, αλλά γιατί δεν συνήθι... ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τέτοιο πράγμα. Μα είναι και η πρώτη φορά που η Πάφος βρίσκεται στον Πάτο. Σωστό. Σωστό, έχετε δίκιο. Δεν είχα άλλη επιλογή, αγαπητέ μου Ανδρέα. Είμαστε μια πόλη η οποία ήταν αξιοθαύμαστη. Μια πόλη που την ίμνησε ο Όμηρος. Μια πόλη που μπορούσε αυτή τη στιγμή να αγγίζει και να μην ο κάθε συμπολίτης μας να μην είναι σκυθρωπός, να γελά. Αυτή τη στιγμή έχει ο καθένας στο σπίτι του ένα σύζυγο, παιδιά, ανέργους. Ακούνε ότι ενώ υπήρχαν λεφτά στην πόλη μας τα έχουν φάει. Ακούνε ότι τα έργα θα μπορούσαν να ήταν υλοποιημένα μέχρι τώρα και να μπορούσε ο κόσμος να δουλέψει, να γυρίσει αλυσιδωτά η οικονομία, να ξεκινήσει. Θα μπορούσε εδώ και 14 χρόνια η αγορά μας, το παζάρι που κλείνει έναν ένα τα καταστήματα, ένα μετά το άλλο, θα δούλευε και θα ήταν στο άνθος της αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Παπαέτη. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια είχατε εντοπίσει αυτά τα προβλήματα? Βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα? Μάλιστα. Και πάντοτε τα αναστούσα, πάντοτε τα έγραφα και πάντοτε τα έλεγα. Όχι μόνο τώρα. Από το 87 που έχω ζήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και βοήθησα τον πρώην σύζυγό μου και εκλέγηκε πρώτα δημοτικός σύμβουλος και μετά δήμαρχος. Τα παρακολουθώ ανελειπώς και τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θα επιδιώξετε συνεργασίες ή επαφές με άλλα κόμματα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος? Όχι, εγώ δεν είμαι ανεξάρτητη υποψήφια. Δεν μπορώ να επιδιώξω. Όχι, ναι. Εξού και είμαι ανεξάρτητη, διότι εγώ το θέμα ανεξάρτητος το βλέπω ως εξής. Αν μπορείς, αν έχεις τις γνώσεις, αν έχεις τη δύναμη, αν έχεις την τεχνογνωσία και την μεγάλη αγάπη για την πόλη σου, εκτίθεσαι, λέεις τις απόψεις σου και έρχονται και σου συμπαραστέκονται είτε σωματεία, είτε οργανώσεις, είτε και κόμματα ακόμα. Σωστό αυτό που λέτε. Διότι η θέση του ανεξάρτητου είναι να δουλέψει και θα λογοδοτήσει μόνο στην πόλη του και στον λαό της. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα λογοδοτήσει σε κανέναν κόμμα. Και στον εαυτό του βέβαια πάντα. Στη δικιά του συνείδηση. Πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Παπαϊτή. Θα τα πούμε γιατί θα έχουμε ευκαιρία και άλλες φορές όσο πλησιάζει ο καιρός των εκλογών. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο να έχετε.